κυρίου Γεωργιάδη, ο κύριος Γεωργιάδης είχε δίκιο. Μα και χθες το είπε, κάθε μέρα το λένε, παιδί μου. Κάτσε, παιδί μου, μη φωνάζεις. Κάθε μέρα το φυσικά λένε. Φυσικά είχε δίκιο, ήταν η απάντηση σε ερωτήσεις των συναδέλφων. Ναι, αλλά άμα ρωτήσει τον κύριο Παπαδόπουλο, σου λέει μην κοιτάμε πίσω, ήταν μπροστά. Μα τι πάει. Αυτό παίζει, αυτό παίζει, αυτή είναι η γραμμή. Μισό λεπτάκι. Ποια είναι η γραμμή, σας είπα κάτι. Προσωπικά δεν θα έκανα ποτέ τη δηλώση. Ρε, έχει δίκιο η άδικο. Άσε πως θα τα πω. Δεν θα έκανα ποτέ τη προσωπικά. Πάντως ξέρουμε τις απόψεις. Από εκεί και πέρα... Σαν Νέα Δημοκρατία σε ρωτάμε. Από εκεί και πέρα εμείς δεν πρέπει, όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική, δεν πρέπει να προκαλούμε τον κόσμο ώστε να μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία. Είναι σίγουρο όμως ότι με όλη αυτή τη λογική που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι σίγουρο ότι σε μια περίπτωση μετά το 2016, όταν το 2016 θα πάνε και θα γίνουν εκλογές, είναι σίγουρο ότι ο κόσμος θα έρθει σε πανικό όταν μιλάνε, όπως σας είπα, για εθνικοποίηση τραπεζών, για φυγή κεφαλαίων, για φορολόγηση ακόμα από το προ και από το πρώτο ευρώ. Από εκεί και πέρα, να κοιτάξουμε από εδώ και πέρα τι κάνουμε και να κοιτάξουμε μπροστά. Σας λέω, έχουμε την για χθεσινά γεγονότα μιλάμε. Δεν θέλει να συζητάμε μισή ώρα για αυτό το θέμα. Δεν θα κάτι για τον πανικό. Μισή ώρα για αυτό. Η δηλώση του κ. Γεωργιάδη και όλες οι δηλώσεις περί πανικού είναι απλές ανοησίες. Ανοησίες. Κενές περιεχομένου. Το γράψατε και σε... Ανοησίες πραγματικές. Και απορώ γιατί τις συζητάμε. Κύριε Σαθάκη, απέχετε.